Ο Γρηγόρης Πετράκος, λοιπόν, πώς μπαίνει στη ζωή σου ένα βράδυ τυχαία? Ο Γρηγόρης Πετράκος, ένα βράδυ τυχαία, που πήγα σε ένα εστιατόριο να φάω και ήταν πάνω στο πατάρι και είχε live και εγώ δεν το ήξερα. Πέρασε η ώρα και ήθελα να ζήτησα την τουαλέτα. Δεν ήξερα στο πατάρι ότι διαδραματίζεται. Ανέβηκα επάνω και ξαφνικά πέφτω μπροστά του και τον βλέπω και τον ακούω. Πρώτα τον άκουσα και μετά τον είδα. Και έμεινα έτσι. Δεν είχε τύχει να τον ξανακούσεις παλαιότερα, ας πούμε? Όχι. Όχι, ε. Δεν τον ήξερα τον Γρηγόρη. Γιατί και χαρακτηριστική χρειά και φωνή ο Γρηγόρης. Πολύ. Θα έλεγα ότι έχει μαγική φωνή ο Γρηγόρης. Όχι, δεν τον ήξερα. Και δεν τον είχα ακούσει ποτέ. Η αλήθεια είναι. Τον έβλεπα πρώτη φορά. Και με το που πήγα κάτω με ανοιχτό το στόμα και ρώτησα τον ιδιοκτήτη. Και μου λέει, καλά, δεν ξέρεις τον Γρηγόρη Πετράκο, μου λέει. Και μας πήρε όλους επάνω, μας ανέβασε πάνω, καθίσαμε και τον ακούσαμε, το υπόλοιπο live δηλαδή, και αυτό ήταν, εντάξει. Και είπες πραγματικά, είναι ότι είναι παγίδα και ότι εκείνη την μέρα έκλεισε η φάκα. Ο Γρηγόρης είναι παγίδα. Έχει τη μαγική φωνή, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει ποτέ. Έχει μαγική φωνή. Είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος καλλιτέχνης. Έχει πολύ ωραία φωνή, γράφει πολύ ωραία μουσική, παίζει πάρα πολύ ωραία κιθάρα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ήταν η πρώτη σας επαφή, μόλις τελείωσε το πρόγραμμά του, ας πούμε, συστηθήκατε, μιλήσατε. Υπήρξε, ας πούμε, έκανα ένα παιχνίδι που δεν από το την έχω πρώτη... κάνει ποτέ. Τον φίλησα και του είπα το εξής αγενές, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε αγόρι μου. Και τι είναι αγενές? Τον τρόπο που το είπα, εντάξει, δεν το συνηθίζω. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε αγόρι μου, ήταν λίγο. Ενθουσιασμός. Ναι. Και μου είπα, πολύ συνισταλμένα, ευχαριστώ πολύ, ξέρω εγώ, και τραβήχτηκε στη γωνία. Μετά βρεθήκαμε μέσω Facebook και κάποιους μήνες αργότερα τα πάμε και από κοντά και έγινε όλο το... Εκεί λοιπόν, ήσασταν πόσο καιρό μαζί πριν προχωρήσετε σε άλλα βήματα, τύπου να μείνετε μαζί, να παντρευτείτε, να κάνετε παιδί? Ήμασταν, ξέρω εγώ, 1,5 χρόνο. Έχεις συνειδητοποιήσει λοιπόν ότι αυτός θα είναι ο δεύτερος άντρας της ζωής σου? Ναι. Ναι, το είχα συνειδητοποιήσει από την αρχή. Και ταιριάζουμε σαν άνθρωποι. Ταιριάζουμε. Σου παίζει. Έχουμε τις ίδιες αξίες, τις ίδιες αρχές. Μας αρέσουν τα ίδια πράγματα. Τι κοινές δραστηριότητες έχετε δηλαδή? Κοίταξε, κοινές δραστηριότητες έχουμε πολλές και λόγω των παιδιών και... Αλλά μας αρέσουν, ας πούμε, τα ίδια πράγματα. Το αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος που μου αρέσει και εμένα. Εγώ λατρεύω να τον ακούω να παίζει που του αρέσει πάρα πολύ. Παίζει στο σπίτι συνεχώς? Παίζει, ναι. Και αποφασίζεις λοιπόν να περάσεις και στο δεύτερο παιδί? Αυτός μου το ζήτησε από την αρχή. Εγώ ήμουν έτσι, ξέρεις, το παρακολουθούσα όλο. Πήγαινα σιγά σιγά, αλλά αυτός ήταν πολύ ενθουσιώδης και σίγουρος, οπότε σιγουρεύτηκα κι εγώ. Δεν ξέρω, το θεωρώ πολύ σεξ να θέλει ο άλλος να κάνει παιδιά. Τώρα βέβαια, είναι η σκέψη που μου ήρθε στην ΥΠΑ. Είναι. Είναι πολύ τιμητικό για μια γυναίκα, νομίζω αυτό. Για τη γυναίκα, βέβαια.